Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως τοποθετηθήκαμε και στη συζήτηση στις επιτροπές που προηγήθηκαν, το Κομμουνιστικό Κόμμα καταψηφίζει, απορρίπτει το νομοσχέδιο, διότι αποτελεί άλλο ένα αντιδραστικό βήμα στην κατεύθυνση εφαρμογής ακριβώς αυτών των αντιλαϊκών κατευθύνσεων που χρόνια τώρα εφαρμόζουν και προωθούν με τις πολιτικές τους όλες οι κυβερνήσεις για εμβάθυνση των νόμων της αγοράς, της υπηρεσίας υγείας, της υπερικοπές δημόσιων δαπανών, την ακόμα μεγαλύτερη επιβάρηση των ασθενών και του λαού. Έτσι, οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αποτελούν τμήμα και έρχονται σε συνέχεια, συμπληρώνοντας μια σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων του παρελθόντος, όλων των κυβερνήσεων, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, είναι ενταγμένες στην υλοποίηση της κοινής στρατηγικής για την υγεία Ευρωπαϊκής Ένωσης κεφαλαίου, που αποδέχονται όλα τα κόμματα και αφορούν την προσαρμογή στις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης για εξασφάλιση φθηνής εργατικής δύναμης. Η υλοποίηση αυτού λοιπόν του στόχου, εκτός των άλλων, προωθείται και μέσα από τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, στο οποίο περιλαμβάνονται οι κρατικές και ασφαλιστικές δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους, όπως και οι αντίστοιχες δαπάνες για την ανάπτυξη και τη λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας. Και ακριβώς η υλοποίηση και προσαρμογή σε αυτή τη στρατηγική του τομέα της υγείας, που όλες οι κυβερνήσεις με τις πολιτικές τους διαχρονικά προώθησαν, οδήγησαν στην ισχυροποίηση ακόμα περισσότερο του ανταποδοτικού χαρακτήρα της παροχής των υπηρεσιών, στον περιορισμό των δωρεάν παροχών και τη συμπίεσή τους ενιαία για όλους, στη διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στις διαρκώς διευρυνόμενες σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και στο βαθμό της ικανοποίησής τους, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τα ταξικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών υγείας και τις ταξικές ανισότητες στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Και το ότι ο λαός μας βιώνει αυτή την τραγική κατάσταση και στην υγεία, στο φάρμακο, στην πρόνοια, οφείλεται ακριβώς σε μια σειρά από αντιλαϊκές διαθρωτικές αλλαγές, οι οποίες ξεκίνησαν δεκαετίες πριν, μέσω σχεδίων, αναδιαρθρώσεων του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, με όλες τις κυβερνήσεις έως σήμερα και σε συνέχεια να προσθέτουν κομμάτια στο παζλ αυτών των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων, ακολουθώντας την ενιαία στρατηγική για την εφαρμογή στο ελληνικό σύστημα υγείας του αποκαλούμενου διευθυνόμενου ελέγχου ανταγωνισμού μέσω τριών φάσεων. Πρώτο στάδιο αφορούσε τη δημιουργία του ΕΟΠΗ ως εργαλείο για την ενίσχυση της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της υγείας για περαιτέρω περικοπές παροχών και ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα. Το δεύτερο στάδιο αφορούσε τη μετατροπή των νοσοκομείων σε αυτοδιοικούμενες, αυτοχρηματοδοτούμενες μονάδες, τη χρηματόδοση των οποίων δεν εγγυάται το κράτος. Άρα, οι υπηρεσίες που θα παρέχουν, τα έσοδα από τις υπηρεσίες που θα παρέχουν θα προέρχονται είτε από συμβάσεις είτε από απευθείας πληρωμές των ασθενών. Και το τρίτο στάδιο αφορούσε και αφορά φυσικά την είσοδο μηχανισμών της αγοράς στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Συνολικός στόχος η μετατροπή και αυτών των φάσεων, η μετατροπή του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε όλες τις βαθμίδες σε μια εσωτερική αγορά, όπου το κράτος πρώτον αποποιείται το ρόλο του ως εγγυητής της δημιουργίας και χρηματοδότησης του συστήματος υγείας με δραστική μείωση των δημόσιων και κρατικών παροχών. Δεύτερον, περιορίζει τη συμμετοχή του στην παροχή προνοιακού επίπεδου υπηρεσιών υγείας. Τρίτον, διαμορφώνει τους όρους λειτουργίας μιας μεικτής ανταγωνιζόμενης αγοράς, δημόσιας και ιδιωτικής, σε επιχειρηματική βάση, ανατρέποντας τον όποιο κοινωνικό χαρακτήρα του συστήματος υγείας και της εξάρτησης του μεγαλύτερου μέρους των λαϊκών αναγκών σε υπηρεσίες υγείας από τη δυνατότητα της τσέπης τους. Να λοιπόν πώς οι παροχές, με τις διαχρονικές παρεμβάσεις όλων των κυβερνήσεων έως σήμερα στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, εξισώνονται διαρκώς προς τα κάτω, ενώ ενισχύεται διαρκώς η τάση να πληρώνουν απευθείας από την τσέπη τους οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα όλο και περισσότερα, όπως για παράδειγμα τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, τις πληρωμές για φάρμακα που δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα, για θεραπείες, για διαγνωστικές εξετάσεις, και ο κατάλογος είναι μακρύς. Γιατί, για παράδειγμα, ο ενιαίος κανονισμός παροχών που όλοι σας στηρίζετε,
ως προϊόν της κρατικής υποχρηματοδότησης και της λειτουργίας του ΕΟΠΗ, με κριτήριο το κόστος όφελος, το μόνο που εξασφαλίζει είναι η εξίσωση των παροχών υγείας ανάμεσα στους δικαιούχους προς τα κάτω, την εξασφάλιση του λεγόμενου βασικού πακέτου παροχών προνοιακού επίπεδου, και από εκεί και πέρα οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες και οι φτωχοί αγρότες εξαναγκάζονται να πληρώνουν ένα όλο και πιο μεγάλο μέρος των αναγκαίων παροχών, είτε απευθείας από την τσέπη τους, είτε μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης που τους οδηγείται. Αντίστοιχα, οι υπηρεσίες όπως και τα δημόσια νοσοκομεία που εντάσσονται στον ΕΟΠΗ θα πρέπει να κοστολογούν τις ιατρικές πράξεις, να αναπτύσσουν επιχειρηματική δράση ανταγωνιστικά με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να μπορούν από την πώληση των υπηρεσιών τους σε ΕΟΠΗ ασφαλισμένους, άμεσες πληρωμές δηλαδή, και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες να λειτουργούν αυτοτελώς η λεγόμενη αυτοχρηματοδότηση, προκειμένου να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους. Διαφορετικά, όσα δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν, θα οδηγούνται στο κλείσιμο. Αυτό είναι και το νέο ΕΣΥ. Έτσι, για παράδειγμα, οι όποιες αντιπαραθέσεις μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ για το νομοσχέδιο είναι δευτερεύουσες, προσπαθώντας ακριβώς να συγκαλύψουν τη στρατηγική του σύμπλευση, να θολώσουν τα νερά στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής που και οι ίδιοι προώθησαν και υλοποίησαν. Εξάλλου, η πράξη επιβεβαιώνει πως το τσουνάμι των περικοπών στις κρατικές παροχές υπηρεσιών υγείας, τα πλαφών και η αύξηση των πληρωμών από τους ασθενείς, οι καταργήσεις, συγχωνεύσεις δημόσιων μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό συνοδεύτηκαν από όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν με επιχειρηματολογία καρμπών. Κριτήριο, για παράδειγμα, κόστος όφελος, εξορθολογισμός δαπανών, αντιμετώπιση σπατάλης, το νοικοκύρημα. Και συνεχίζουν. Επιχειρηματολογία που ενοχοποιεί ακόμα και τις ελάχιστες κρατικές παροχές, στηρίζει την ανταποδοτικότητα και την ατομική ευθύνη. Έτσι και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός Υγείας, μπορεί να προπαγανδίζουν το νομοσχέδιο ως τομή, όμως είναι ένα σχέδιο που έρχεται από τα παλιά, σε συνέχεια αντίστοιχων σχεδίων με την κυβέρνηση απλά να εισάγει κάποιες τροποποιήσεις προηγούμενων νόμων όσον αφορά, για παράδειγμα, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αφού όσο και να ψάξει κανείς, δεν πρόκειται να βρει ουσιαστικές διαφορές στη στρατηγική τους αντίληψη. Έτσι, οι ρυθμίσεις που αφορούν τον ΕΟΠΗ στα πλαίσια εξυγχρονισμού του δεν ανέρουν, αλλά αντίθετα έρχονται να ενισχύσουν τα χαρακτηριστικά του. Το πλαίσιο λειτουργίας του ιδιωτικού ασφαλιστικού οργανισμού και των παροχών του σε ανταποδοτική βάση. Με τις παροχές να μην καθορίζονται από τις συνεχώς διευρυνόμενες λαϊκές ανάγκες, αλλά από την οικονομική δυνατότητα του ΕΟΠΗ, στα όρια δηλαδή του προϋπολογισμού του, που ο έλεγχος και η τήρησή του εμπεριέχονται σε αρκετές ρυθμίσεις στο νομοσχέδιο. Έτσι, η εισαγωγή των ποιοτικών κριτηρίων αφορούν την αξιολόγηση και τιμολόγηση των ιατρικών πράξεων, των διαγνωστικών εξετάσεων και αφορά τον ιδιωτικό τομέα, παρόχους, δεν λύνει όμως το βασικό ζήτημα που υπάρχει από την πλευρά των αναγκών των ασθενών, δηλαδή το γεγονός ότι οι παροχές καθορίζονται από τον κανονισμό του ΕΟΠΗ και οι οποίες είναι περικομμένες. Άμεσα αυτές που περιορίστηκαν ή και περικόπηκαν τελείως, έμεσα αυτές που ενώ αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΗ στο δημόσιο, οι ασθενείς στην πραγματικότητα, λόγω των τεράστιων προβλημάτων των δημόσιων μονάδων υγείας, οδηγούνται στον ιδιωτικό τομέα, ξαναπληρώνοντας είτε εξ ολοκλήρου είτε με μορφή συμμετοχής. Αντίστοιχα, η προωθούμενη κλιμακωτή υποχρεωτική έκπτωση, ανάλογα με την παλαιότητα της τεχνολογίας και άλλα όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, σημαίνει ότι η ποιότητα των παρεχόμενων εργασιών θα συνεχίσει να είναι διαφορετική ανάλογα με το είδος της τεχνολογίας, του μηχανήματος δηλαδή. Όμως τα κριτήρια ποιότητας δεν πρόκειται να λύσουν τις ελλείψεις ιατρικά μηχανήματα ή τις ανάγκες εξυγχρονισμού τους στις δημόσιες μονάδες υγείας ή ακόμα και την πλήρη απουσία τους από ορισμένες περιοχές και φυσικά τον εξαγασμό σε επιπλέον πληρωμές από τους ασθενείς. Αντίθετα, με το μέτρο αυτό θα υπάρχει θετική επίπτωση στις ισχυρές επιχειρηματικές μονάδες του ιδιωτικού τομέα που μπορούν να επενδύσουν στη σύγχρονη τεχνολογία, ενώ θα λειτουργήσει ως εργαλείο για τη συγκέντρωση αυτών των εργασιών σε λιγότερες και ισχυρότερες επιχειρηματικές μονάδες στην υγεία, σε πλήρη δηλαδή εναρμόνιση με τους νόμους της καπιταλιστικής αγοράς για συγκέντρωση και συγκεντροποίηση κεφαλαίων και υπηρεσιών. Και ακριβώς αναδεικνύεται πως το περιεχόμενο της έννοιας
ποιοτικές υπηρεσίες για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, όπως η χρήση της νέας τεχνολογίας, ο εξυγχρονισμός της, η εξασφάλιση όλων των σύγχρονων γνώσεων στους επιστήμονες, προκειμένου οι ασθενείς να έχουν σύγχρονες, έγκυρες, αποτελεσματικές και ασφαλές υπηρεσίες υγείας απολύτως δωρεάν από το κράτος, δεν μπορεί να υπάρξει στο πλαίσιο της καπιταλιστικής οικονομίας και ανάπτυξης, αφού εμπόδιο μπαίνει στις ανάγκες του λαού το κέρδος. Αντίστοιχα, πιο συμβατά εργαλεία για την εφαρμογή των νόμων της αγοράς στις υπηρεσίες υγείας αναφορικά με την κοστολόγησή τους, αλλά και τη διασφάλιση των κλειστών προϋπολογισμών, αποτελούν τόσο οι ρυθμίσεις για την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών, όσο και ο λεγόμενος πραγματικός χρόνος, ελληνιστή real time, έλεγχος των πράξεων. Είναι προφανές πως σε πραγματικό χρόνο και με γνώμονα τους κλειστούς προϋπολογισμούς θα παραμένουν εκτός ασφαλιστικής κάλυψης απόλυτα αναγκαίες υπηρεσίες υγείας που εν τέλει θα καλείται να καλύψει ο ίδιος ο ασθενής. Από τη μία λοιπόν διασφάλιση των περικοπών των δημόσιων δαπανών και από την άλλη το ξεκάθαρο πλεονέκτημα των επιχειρηματικών ομίλων της υγείας στη διαπραγμάτευση και στην απόσπαση όλο και μεγαλύτερου μέρους της πίτας της πολύφερνης νύφης του ΕΟΠΗ, αποδεικνύοντας ακόμα μία φορά πως οι δύο βασικοί στρατηγικοί άξονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Μάλιστα, στο μοίρασμα της πίτας για λογαριασμό του ιδιωτικού τομέα, οι ηγεσίες του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού στον χώρο της υγείας προσπαθούν να ενσωματώσουν στη γραμμή τους και τμήματα των αυτοαποσχολούμενων γιατρών που έχουν κάθε συμφέρον να παλέψουν συνολικά ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης, στο πλευρό του λαού, της εργατικής τάξης, και τους καλούμε να αναρωτηθούν με βάση την κατάσταση που βιώνουν. Ποιος ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί σήμερα να επιβιώσει σε συνθήκες συγκέντρωσης τεράστιων κονδυλίων, κεφαλαίων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και μεγάλης όξυνσης του ανταγωνισμού? Ποιος ελεύθερος επαγγελματίας γιατρός μπορεί στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με τον ΕΟΠΗ να κάνει καλύτερη και φθηνότερη προσφορά από τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα? Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις ρυθμίσεις του δεύτερου μέρους του νομοσχεδίου για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, απουσιάζει ουσιαστικά ο κύριος προσανατολισμός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που πρέπει να είναι η πρόληψη για καθολική κάλυψη των σύγχρονων και διαρκώς μεταβαλλόμενων λαϊκών αναγκών, για πρωτογενή πρόληψη, αγωγή και προαγωγή της υγείας, αντιμετώπιση των κοινωνικών παραγόντων ως καθοριστικών που σχετίζονται με την εμφάνιση των ασθενειών, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, κατοικίας, εκπαίδευσης, άθλησης, διατροφής, δημόσιας υγείας και συνολικότερα της ανύψωσης του βιωτικού επίπεδου του λαού. Ουσιαστικά, ο προσανατολισμός συνεχίζει να είναι στους ασθενείς και όχι στους υγιείς. Έτσι ήταν διαχρονικά, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιορισμό σε ορισμένες υποτυπώδεις δωρεάν εξετάσεις ιατρικές, εργαστηριακές, διαγνωστικές, όπως και σε προγράμματα ενημέρωσης, καμπάνιες και συμβουλές. Στηρίζονται δηλαδή στην πολιτική ενίσχυσης της ατομικής ευθύνης για τη λήψη των μέτρων που σχετίζονται με τα θέματα της πρόληψης. Έτσι, για παράδειγμα, όσες συμβουλές και να δώσει ή να δίνει ο οικογενειακός, ο προσωπικός γιατρός για σωστή διατροφή ή για άσκηση και γυμναστική, ποια είναι η πρακτική αξία για τον άνεργο ή τον εργαζόμενο των 400, των 500, των 700 ευρώ όταν στερείται βασικά αγαθά στη διατροφή του, ή για να ασκηθεί, αν βρει υποδομές και αν υπάρχουν υποδομές, αλλά και όπου υπάρχουν, κατά κανόνα πρέπει να πληρώσει? Έτσι λοιπόν, η ρύθμιση για τον προσωπικό γιατρό, με τον οποίο θα πρέπει να συνδεθούν όλοι, ψάχνοντας μέσα από ένα σκορποχώρι σημείων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αφενός υπονομεύει τον ενιαίο και επιτελικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει το σύστημα υγείας, το πρωτοβάθμιο ή το σύστημα υγείας συνολικά, αφετέρου μόνο ως αστείο ακούγεται ο ισχυρισμός πως θα περιέχονται υπηρεσίες πρόληψης, προαγωγής υγείας στην οικογένεια, τα σχολεία, στους χώρους δουλειάς, στους χρόνιους και ψυχικά πάσχοντες και άλλους. Όταν πλέον η δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ανύπαρκτη, με τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων και κλάδων υγειονομικών, σε μέσα αναγκαίο εξοπλισμό.
Έτσι λοιπόν η καθολικότητα και η ισότιμη πρόσβαση που προπαγανδιστικά ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι εξασφαλίζει, σημαίνει πως καθολικά και ισότιμα τα λαϊκά στρώματα θα έχουν δωρεάν ελάχιστες και ανεπαρκείς υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας. Αντίστοιχα, το ζήτημα που προβάλλεται περί ελεύθερης επιλογής γιατρού στην ουσία έρχεται να συγκαλύψει το πρόβλημα, αφού ελεύθερη επιλογή στην ουσία δεν υπάρχει και σήμερα, διότι αυτή καθορίζεται από τη δυνατότητα πληρωμής. Αλήθεια, με ποιο επιστημονικό κριτήριο ένας ασθενής θα επιλέξει τον κατάλληλο γιατρό? Γιατί η αντιμετώπιση ενός ασθενούς, ακόμα και με χρόνιο πρόβλημα, απαιτεί τη συλλογική αντιμετώπιση από διεπιστημονική ομάδα γιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων, και αυτό αφορά όλα τα ζητήματα της πρόληψης, θεραπείας, αποκατάστασης. Γεγονός που απαιτεί δημόσιες δομές επαρκώς τελεχωμένες, λειτουργία με κριτήριο της ανάγκης του ασθενούς και οπωσδήποτε χωρίς τις συνθήκες του ανταγωνισμού του κέρδους. Όμως αυτός που καθορίζει την έκταση και τη συχνότητα των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας ήταν και είναι ο ενιαίος κανονισμός παροχών του ΕΟΠΗ. Συνεπώς, ελεύθεροι οι ασθενείς μπορεί να είναι στο να πάνε στον όποιο γιατρό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα αναγνωρίζεται και η δαπάνη από τον ΕΟΠΗ. Και από τη στιγμή που ο θεσμός του προσωπικού γιατρού ή οικογενειακού συνδέεται με όρους περιορισμού του κόστους των ασθενών, χάνει το αναγκαίο και χρήσιμο περιεχόμενο που έχει. Αυτός ο θεσμός μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά υπέρ του λαού όταν αποτελεί τον βασικό πυρήνα του αναπτυγμένου, στελεχωμένου και εξοπλισμένου κρατικού συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που θα έχει ως κριτήριο την έγκυρη, ασφαλή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των λαϊκών αναγκών στην υγεία. Απολύτως δωρεάν σε όλα τα επίπεδα του κρατικού συστήματος υγείας. Οι δε ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που αναφέρονται στη θέσπιση λειτουργίας απογευματινών επιπληρωμή χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία αποτελούν σκέτη πρόκληση. Μάλιστα, με περίσσο θράσος και κινησμό ακούμε και στο δημόσιο διάλογο, όπως ακούσαμε και στις επιτροπές που προηγήθηκαν, τον Υπουργό, την κυβέρνηση κατ' επέκταση, κυβερνητικά στελέχη, ουσιαστικά απευθυνόμενους στο λαό να του λένε: μπορεί να πληρώνεις για την υγεία σου μέσω των ασφαλιστικών εισφορών, της φορολογίας, των διάφορων χαρατσιών, αλλά αν θες να χειρουργηθείς έγκαιρα, θα πρέπει να βάλεις ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και αυτός ο κινησμός και η βαρβαρότητα αυτού του μέτρου αντανακλά το ίδιο το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που όλοι σας υπηρετείτε. Εξάλλου, υλοποίηση νόμου του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι, που όλες φυσικά οι κυβερνήσεις διατήρησαν έως σήμερα, με επιβάρυνση, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση είτε άμεσα με πληρωμές από τους ασθενείς είτε μέσω των ασφαλιστικών εισφορών, την ίδια ώρα που εκατοντάδες χειρουργικές αίθουσες μένουν αναξιοποιητές λόγω ελλείψεων σε προσωπικό. Γιατί αν ανησυχούσατε τόσο εσείς της Νέας Δημοκρατίας όσο και οι υπόλοιποι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, για τις μακροχρόνιες αναμονές, τις λίστες, για τα χειρουργεία και τις σοβαρές συνέπειες που έχουν στην υγεία του λαού, θα προσλαμβάνατε όλο το αναγκαίο προσωπικό. Θα καταργούσατε τις περικοπές των μισθών, θα είχατε ανοίξει χειρουργικές αίθουσες και κρεβάτια ανάνυψης και μεθ, ώστε να μπορούν να λειτουργούν τα χειρουργεία και το απόγευμα χωρίς ο ασθενής να χρειάζεται να πληρώσει τίποτα επιπλέον. Εξάλλου, η αδυναμία του δημόσιου συστήματος να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ασθενών οφείλεται ακριβώς στην πολιτική που αντιμετωπίζει τη λαϊκή υγεία ως κόστος που εκφράζεται και με τις μακροχρόνιες λίστες. Τα δε επιχειρήματα της κυβέρνησης για μείωση της λίστας αναμονής, για βελτίωση των απαράδεκτων μισθών των γιατρών και των άλλων υγειονομικών, η αύξηση των εσόδων ή αντίστοιχα για την αύξηση των εσόδων των νοσοκομείων, όλα αυτά έχουν ένα κοινό παρονομαστή: την ενίσχυση των κανόνων της αγοράς, κύριε, για τη λύση των προβλημάτων των ασθενών. Κλείσετε, ναι, κύριε Πρόεδρε, εντάξει, δώστε μου λίγο ανοχή ακόμα. Τα οποία όμως δημιουργούνται και αναπαράγονται ακριβώς από την πολιτική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εμπορευματοποίησης των εργασιών των δημόσιων μονάδων υγείας. Δηλαδή, παρουσιάζεται την αιτία ως λύση. Και τα εργαλεία που χρησιμοποιείται θα έχουν το ίδιο και χειρότερο αντιλαϊκό αποτέλεσμα. Να λοιπόν πώς και με αυτό το εργαλείο υπηρετείται ο στόχος που στρατηγικά όλοι σας συμφωνείτε, της ενίσχυσης δηλαδή των λεγόμενων δημόσιων νοσοκομείων ως αυτοχρηματοδοτούμενων επιχειρηματικών μονάδων με δικά τους έσοδα από την πώληση των εργασιών τους
στα ασφαλιστικά ταμεία και άμεσα στους ασθενείς. Απότερος στόχος η απεμπλοκή σε μεγαλύτερο βαθμό της χρηματοδότησης των νοσοκομείων από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε κρατικό χρήμα να κατευθυνθεί στην παντός είδους στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων. Συγχρόνως, η ίδια η πείρα δείχνει πως όσο ενισχύονται τα επιχειρηματικά και ανταποδοτικά κριτήρια λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων, γιγαντώνονται οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, συμβάλλουν να γίνει πιο εμφανής η διαφοροποίηση ανάμεσα στις μονάδες υγείας πρόνοιας ως προς την ανάπτυξη τμήματων και υπηρεσιών ανάλογα με το ύψος των εσόδων από την πώληση των εργασιών τους, αποτελούν βασικό κριτήριο της βιωσιμότητάς τους με το οικονομικό στοιχείο να καθορίζει την ανάπτυξη ή την κατάργηση νοσοκομείων, τμήματων, κλινικών, εργαστηρίων και πάει λέγοντας. Αποδεικνύεται συγχρόνως ότι οι σχεδιασμοί για επέκταση της επιχειρηματικής δράσης στην υγεία και η λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων με ειδικοοικονομικά κριτήρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ασθενείς και τους εργαζόμενους, δεν οφείλονται σε νεοφιλελεύθερες λοιπόν ιδεοληψίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αφού αξιοποιούνται όλες οι προηγούμενες πρωτοβουλίες των κυβερνήσεων, του ΣΥΡΙΖΑ για την πρωτοβάθμια, την ΑΕΜΗ, τα DRGs κτλ. Αλλά και του ΠΑΣΟΚ, υλοποιώντας από κοινού με συνδυασμένους και κατανεμημένους ρόλους τη στρατηγική ακριβώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την υγεία, την ασφάλιση, εμπόρευμα που πρέπει να υπόκειται στους νόμους της αγοράς. Ενώ οι παροχές υγείας για τις λαϊκές οικογένειες να μειώνονται συνεχώς. Κύριε Λαμπρούλη, δεν μπορώ άλλο. Κλείνω, τελείωσα. Κλείστε όμως. Όλα αυτά λοιπόν βαφτίζονται αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, όταν τα μόνα που αναβαθμίζονται από όλους σας και τους πρώην και τους νυν είναι η δράση των ιδιωτών, των επιχειρηματικών ομίλων και οι πληρωμές του λαού. Γιατί ακόμη και η εμπειρία από την επιχειρηματική δράση στην υγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας οδηγεί στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που νομοθετεί η κυβέρνηση. Αφού ο παρασιτικός ιδιωτικός τομέας όχι μόνο δεν συνέβαλε. Ελάτε σας παρακαλώ, με έχετε κάνει κατάχρηση, κύριε Λαμπρούλη. Έχω και δευτερολογία, δεν έχω. Έχετε κάνει κατάχρηση. Αξιοποιώ ένα μέρος της δευτερολογίας μου, κύριε Πρόεδρε. Όχι, ξέρετε τώρα. Συνέβαλε λοιπόν στην αντιμετώπιση. Θα είχα τελειώσει τώρα. Στην αντιμετώπιση λοιπόν του κορονοϊού, την ώρα που πέθαιναν χιλιάδες, αλλά με τη στήριξη του κράτους, αντιμετώπισε την πανδημία σαν ευκαιρία για ακόμα μεγαλύτερα κέρδη. Αναδείχθηκε παράλληλα πως δημόσιος και ιδιωτικός τομέας υγείας δεν μπορεί να συνυπάρχουν προς όφελος των λαϊκών αναγκών, ενώ η πολιτική της συμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της υγείας υπονομεύει την πρόληψη και τη θεραπεία που θα μπορούσαν σήμερα να σώζουν ζωές, να βελτιώνουν το βιωτικό επίπεδο, αξιοποιώντας όλα τα επιτεύγματα της επιστήμης και της ιατρικής έρευνας. Με αυτή λοιπόν την πολιτική, με αυτή τη στρατηγική, χρειάζεται να συγκρουστεί ο λαός με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα που την υπηρετούν για να βρει την υγεία του. Όπως δεν έχει να περιμένει και από σωτήρες που απογειώνουν την κοροϊδία όσο επιταχύνεται η κούρσα της κυβερνητικής αναλλαγής. Μονόδρομος η οργάνωση της πάλης με κριτήριο της ανάγκης του λαού μας και της δυνατότητας που υπάρχουν σήμερα αυτές να ικανοποιηθούν μέσα από ένα σύγχρονο, αποκλειστικά κρατικό και δωρεάν καθολικό σύστημα υγείας με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. Όπως είπαμε και στην Επιτροπή, κλείνω κύριε Πρόεδρε, όπως είπαμε και στην Επιτροπή, καταθέσαμε μία τροπολογία σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ανακούφισης των λαϊκών στρωμάτων και των οικογενειών, των ελληνικών των οικογενειών, αναφορικά με τα τεράστια δυσβάστατα βάρη που σηκώνουν στις πλάτες τους στο ζήτημα το ενεργειακό. Έτσι λοιπόν με την τροπολογία που καταθέσαμε, ζητούμε την άμεση κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, του ειδικού τέλους για τη μείωση των εκπομπών αερίων ρήπων, της έμεσης φορολογίας στην ενέργεια, καθώς και του χρηματιστηρίου ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.